Θέλω να δώσω το λόγο στον αξιότιμο τον κύριο Ντούγκα, ο οποίος εκπροσωπεί, όπως είπαμε, την Καλλιόπη, την Πόπη, η οποία είναι μητέρα του Παναγιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2024. Και ακόμα βλέπουμε ότι λόγω της κολυσιεργίας δεν έχουν σταλεί τα πλακίδια, τα ευρήματα στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσει η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή, τι άλλο περιμένουμε για να ξεκινήσει η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης? Ελπίζω όλα να ολοκληρωθούν άμεσα και σύντομα. Απλώς δύο παρατηρήσεις σε όλα αυτά που ακούσαμε. Ναι. Και στην τελευταία μαρτυρία που βγήκε από το φως στο τούνελ, πώς η μητέρα, η γιαγιά αυτή ήξεραν για συγκοπή, ξέρανε τέτοια πράγματα, ξέρανε τόσο αναλυτικά πράγματα? Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Άρα οι ιατροδικαστές και οι γιατροί ενημέρωσαν και τη μητέρα και τη γιαγιά. Όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε τους ιατροδικαστές τι ακριβώς γίνεται. Έτσι δεν είναι? Ναι, βλέπουμε τι γίνεται και βλέπουμε ότι έχουμε ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες δεν καταγράφουν αιτία θανάτου. Αλλά Τάσο, αν μου επιτρέπετε να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ διεισδυτικός, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος και λόγω του θεσμικού σου ρόλου ψάχνει την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η εντολέα σου, δηλαδή η Πόπη, με την οποία έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, μας παραχώρησε και αποκλειστική συνέντευξη, την πρώτη αποκλειστική συνέντευξη εδώ στην εκπομπή. Και η γιαγιά, η Φωτεινή, η κυρία Φωτεινή, συντάσσεται και λέει ότι η ειρήνη δεν έχει καμία σχέση με τον αδόκητο χαμό του Παναγιωτάκη. Επειδή εσύ συνομιλείς μαζί τους διαρκώς και το ξέρω ότι είστε σε μια διαρκή επικοινωνία, δεν προβληματίζονται καθόλου από όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως? Όχι, γιατί εμένα αυτό που μεταφέρει η Πόπη είναι σίγουρο, το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο ζωντανό. Είναι γνώρι, η γιαγιά το ίδιο, ότι ήταν σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους με την κάμερα, γιατί φοβήθηκαν πάρα πολύ και ζήτησαν βοήθεια μέσω κινητού και άνοιξαν και την κάμερα για να δει το παιδί. Και το πιστήριο που ισχυρίζονται, που θα μου το παραδώσουν αύριο για να το παραδώσουμε στις αρχές, που αποδεικνύει πάρα πολλά πράγματα, αν είναι έτσι ακριβώς όπως το λένε τα πράγματα, θέλω να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, πραγματικά μου μεταφέρουν μία άλλη εικόνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Πόπη θέλει να μάθει την αλήθεια για το παιδί της, πασχίζει γι' αυτό και είναι σίγουρη ότι η Ειρήνη δεν πείραξε το παιδί την ημέρα που έγινε το περιστατικό και μιλάμε για την ημέρα που έφυγε ο Παναγιώτης. Πέτρο, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, εμένα που με μετέφερε η Πόπη, ήταν ότι η Ειρήνη ήταν πολύ προστατευτική και στο παιδί και πάντοτε πρόσεχε τα παιδιά και δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Μεταφέρω ακριβώς τι μου λέει η εντολέας μου, τι ακριβώς ισχυρίζεται και ότι η μία γυναίκα... Εσύ, Τάσο, μου έχεις καταλάβει, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν απόψεις οι οποίες άλλα ακούμε τη μία φορά, άλλα ακούμε την άλλη, δηλαδή... Έχεις καταλάβει αν τη στιγμή που άρχισε αυτή η δυσεξήγητη εικόνα, η κλινική εικόνα του Παναγιώτη, ο οποίος δεν μπορούσε να αναπνεύσει καλά, έκανε κάποιους εμετούς, μεταφέρθηκε, ήτανε παρούσα και η Πόπη ή ήτανε μόνη της η Ειρήνη? Εγώ αυτό που γνωρίζω, ότι η Πόπη έφυγε από το χώρο για λίγα δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα ή λεπτά, γιατί εδώ πέρα έχει ακουστεί για 3 λεπτά. Όχι, εμένα... προσπαθεί να θυμηθεί ακριβώς, είναι για λίγα δευτερόλεπτα που πήγε στο μπάνιο, ναι. Και το παιδί έκανε, όταν το βρήκε ήταν στον καναπέ και είχε κάνει μετό και ήταν ζωντανό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σου λέω ότι μου μεταφέρει Πέτρο μου για το λέω. Υπάρχει μια μαρτυρία βέβαια και από το ΕΚΑ. Στα λόγια, γιατί αυτά καταγράφονται και θέλουν να είμαι κι εγώ. Είσαι σίγουρος εσύ, δηλαδή το ακούσαμε, μας το είπε η κυρία Φωτεινή, ότι κάνανε βιντεοκλήσεις, είπε η κυρία Φωτεινή, και το παιδί ήταν ζωντανό. Βέβαια, βέβαια, πρέπει είχαν να πω. Είχαν τόσο ψυχραιμία από τους. Πρέπει να πω. Το παιδί δηλαδή. Ότι η άλλη γυναίκα, και να έχουμε η άλλη γυναίκα η οποία. Γιατρός ήταν απέναντι. Και θα δουν εντολές και οδηγίες. Μην τρελαθούμε. Μπράβο στην ψυχραιμία του. Κύριε Κατερινόπουλε, αλλά από ό,τι ισχυρίζονται, είχε μια εμπειρία ότι είχε μεγαλώσει και άλλα παιδιά. Και την ώρα που έγινε, τότε δεν χρειαζόταν να πάει καθόλου στο νοσοκομείο. Με την εμπειρία που είχε η κυρία Ντούγκα, θα μπορούσε το παιδί να το γλιτώσει εκεί επί τόπου. Λοιπόν, τι το θέλω το νοσοκομείο. Δείτε, κύριοι και κυρίες μου. Την ώρα που μεταφέρθηκαν, ζητάς από ένα μεγαλύτερο, αν δεν έχεις την εμπειρία από το πώς, τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί. Να μιλάμε αντικειμενικά και είναι σεβαστό και θεμητό. Και δεν θα κατακρίνω εγώ μία μητέρα που θα την τράει όταν βλέπει το παιδί, λοιπόν, ότι είναι άρρωστο και θέλει να το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αντιθέτως, την εμπειρία για την ψυχραιμία της.